τη μπάλα. Μπράμος, Γκίστ, χωρίς κανένα πρόβλημα απέναντι στον Βρίκιτ, ένα ανάποδο κάρφωμα. Ο Διαμαντίδης που δεν θέλησε να εκδηλώσει ο ίδιος να εκτελέσει την επίθεση. Έκανε ευτυχισμένους τους συμπαίκτες του. Δεν πρόλαβα καν να μεταδώσω. Η πάσα στον Γκίστ, κοίτα με αντίπαλο. Και αντίπαλο τον Άλαμπι, που είναι 2-16 με τεράστια άνοιγμα χεριών και περνάει πάνω από τα χέρια του. Πάντα είναι σε μια θέση. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Και μπόρεσαν να βάλουν εύκολα. Μπράβο και Κάρι στο κλέψιμο. Εκπληκτικά στην ωραιότερη φάση του αγώνα. Για τον Κάρι τα είπαμε και για τον Γκίστ τα έχουμε πει. Εκπληκτικό αθλητή. Νομίζω Βάνια Βλαχοδημητρόπου θα το ξαναδούμε. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Κλέβει ο Μπράμος, έρχεται ο Κάρι. Και κοιτάξτε τι κάνει ο Αμερικανός. Κοιτάξτε. Showtime. Λέγαμε για τον Κάρι ότι πραγματικά σε αυτό το παιχνίδι φαίνεται ότι νιώθει πολύ άνετα σε αυτήν την ομάδα. Και νομίζω ότι εντάσσεται με γοργού. Να κλέβει με αυτή την άμυνα από μπροστά ο Λάσμε. Πολύ ψηλά ο Γκίστ, πρώτο φαγέ. Θα καρφώσει στην εντυπωσιακότερη φάση του αγώνα μέχρι στιγμή. Σίγουρα θα τη δούμε. Κοιτάξτε εδώ η πάσα του Λάσμε. Γκίστ ύπταται σαν σε διαγωνισμό καρφωμάτων παρά την προσπάθεια του τρίτου στα κοψίματα στο ελληνικό πρωτάθλημα.